Γεια σας φίλες, φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό, η θεματολογία μας είναι πολύ διαφορετική, είναι εξαιρετική, είναι μοναδική. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει, το έχω ξανακάνει εγώ κάποια στιγμή, αλλά ήταν σε ένα άλλο επίπεδο. Τώρα θα κάνουμε το ρίξιμο του τρελού. Θα σας εξηγήσω. Για όσους δεν με γνωρίζουν, να συστηθώ, το όνομά μου είναι Ακάς, είναι το πνευματικό μου όνομα, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και μέσα από αυτές τις τρεις τέχνες μπορούμε και συνδυάζουμε αυτά τα όμορφα πράγματα και βγάζουμε πολύ όμορφες ερμηνείες μέσα από τα βιντεάκια της πρεμιέρας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε το άνοιγμα του τρελού, το ρίξιμο του τρελού. Είναι ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, στο οποίο θα σας πω πώς λειτουργεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Στην ουσία θα επιλέξετε, σας λέω τη διαδικασία τώρα, θα επιλέξετε, έχουμε 1, 2, 3, 4, 4 dex. Θα βάλετε πρώτα απ' όλα ένα θέμα στο μυαλό σας, αυτό που σας απασχολεί. Ό,τι και να είναι αυτό. Ό,τι και να είναι. Γιατί έτσι θα δείτε το άνοιγμα του τρελού, γιατί στους τρελούς καιρούς που ζούμε θα μας δώσει απαντήσεις και θα δώσει και σε εσάς απάντηση. Όποιο θέμα, οποιασδήποτε φύσεως, ερωτικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό, συνεργασίας, άνθρωποι, κατάσταση, ό,τι θέλετε, θα πάρετε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Στη συνέχεια, γιατί έχω βγάλει τον τρελό, είπαμε ένα από αυτά τα τέσσερα ντεξ θα επιλέξετε, θα βγάλουμε ο τρελός είναι, τον έχω βγάλει ήδη, εγώ μετά θα ανακατέψω, θα βγάλω συγκεκριμένες κάρτες, θα βάλω τον τρελό μέσα σε αυτές τις κάρτες και μετά ανάλογα που θα πέσει έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και ανάλογα το τι θα γίνει και εκεί θα πάρουμε τις απαντήσεις μας για το αν θα υλοποιηθεί ή αν θα έχει προβλήματα ή πώς θα προχωρήσει η κατάσταση στην οποία θέλετε. Σκέφτηκα λοιπόν αυτό το ρίξιμο, διότι είναι από τα αγαπημένα μου, προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου. Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το ρίξιμο και σκέφτηκα λοιπόν να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο κόσμο μέσα από αυτή τη διαδικασία, στους πολύ ιδιαίτερους, παράξενους και δύσκολους καιρούς που ζούμε, ώστε όλοι να παίρνετε έμπνευση και κάποιες απαντήσεις. Ο σκοπός μου λοιπόν είναι, βεβαίως είναι και η πρόβλεψη, αλλά κυρίως όμως είναι η έμπνευση. Να εμπνευστείτε, να πάρετε δύναμη, να πάρετε ένα κίνητρο μέσα σας, να αλλάξει λίγο η προοπτική σας, να βγούμε λίγο από τη στεναχώρια. Όλοι έχουμε προκλήσεις, όλοι περνάμε δύσκολα. Ο καθένας έχει το δικό του γολγοθά. Και εγώ περνάω τα δικά μου. Λοιπόν, οπότε να το μαζέψουμε όλο αυτό και μέσα από τα ταρό, διότι εγώ τα πιστεύω τα ταρό, εμπιστεύομαι την αστρολογία, εμπιστεύομαι την αριθμολογία σε μένα. Για μένα, το προσωπική μου τοποθέτηση, εγώ βλέπω ότι βγαίνουν τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε και να τα δούμε και να προχωρήσουμε με αισιοδοξία, με δύναμη, με έμπνευση, με ενδυνάμωση. Ετοιμαστείτε τώρα, διότι ήρθε η στιγμή να βάλετε στο μυαλό σας ποιο είναι το θέμα σας. Επιλέξτε ένα θέμα. Μην μου μπερδευτείτε όμως, μην μου βάλετε 2, 3, 4, 5 θέματα, ένα θέμα. Βάλτε αυτό το θέμα μέσα σας, φέρτε το και στην καρδιά σας, δηλαδή βάλτε το στο μυαλό σας, φέρτε το κάτω στην καρδιά σας, γιατί εκεί είναι που πάλετε και το πρόβλημα, και δείτε τα ντεξ, δείτε τους τρελούς, ένας ξεχωριστός τρελός. Αυτά είναι τα δικά μου γράμματα κτλ. Πολύ όμορφη κάρτα και αυτή. Άλλος τρελός. Εδώ άλλος τρελός και εδώ άλλος τρελός. Ο καθένας έχει τη δική του τρέλα. Αυτός έχει με γράμματα, αυτός είναι με ωραία χρώματα, αυτός είναι ιδιαίτερος, πάει αλλού και αυτός πηγαίνει αλλού και είναι και ασπρόμαυρος. Δείτε λοιπόν ποια ντεξ ή και τρελό, πιο τρελό ή ποια ντεξ θα επιλέξετε, διότι θα ξεκινήσουμε με ντεξ και μετά να δούμε πώς αυτό, τι μήνυματα έχει να μας πει ο τρελός, το ρίξιμο του τρελού λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι? Ελπίζω να έχετε επιλέξει, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα το αφήνω. Ελπίζω να έχετε βάλει το θέμα σας, να έχετε επιλέξει το ραντεκ, να έχετε επιλέξει με ποιον τρελό θέλετε, με ποιον τρελό θα πάμε, με ποιον τρελό θα επιλέξουμε και θα επιλέξω κι εγώ. Με ποιον τρελό να επιλέξω? Πρώτα απ' όλα να βάλω κι εγώ το θέμα μου, έτσι, να βάλω ένα θέμα, το πω από μέσα μου βέβαια. Μα ωραία, ναι, εγώ θα επιλέξω αυτόν τον τρελό. Επιλέξτε εσείς τώρα όποιον τρελό θέλετε. Και πάμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο πρώτο μας τρελός, εντάξει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ θα επιλέξω 12 κάρτες. Από εδώ, 12. Δεν φαίνονται. Στην τύχη. 1, 2, 3, 4. Είπαμε, όποιο θέμα θέλετε. 5, αυτή που έπεσε. 6, 7, 8, 9, 10, 11
και 12. Επιλέξαμε τις 12 κάρτες. Εντάξει. Εδώ τώρα έχει να γίνει της τρελής που λένε, του τρελού. Τον τρελό λοιπόν θα το βάλω μέσα, θα τον πάρω. Τον βλέπετε, θα τον πάρω, θα μπει μέσα και θα αρχίσει τώρα το καλό του ανακάτεμα. Ένα ανακάτεμα, για να μην ξέρω, όπα, πέφτουν εδώ οι κάρτες, έπεσε, καλή κάρτα αυτή. Ωραία. Και θα κάνουμε το εξής. Ελπίζω εσείς που έχετε επιλέξει το πρώτο deck, τον πρώτο τρελό, να έχετε βάλει το θέμα σας. Και τώρα που ανακατεύω και εγώ, φέρετε το στη σκέψη σας, στο μυαλό σας και στην καρδιά σας. Δεν θα εξηγήσω γιατί στην καρδιά, θα το πω κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Υπάρχει λόγος όμως που το ζητάω. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και η τελευταία κάρτα, η 13. Ας το πάρω από εδώ, να κάνουμε και λίγο χώρο, ας το βάλω εδώ. Εδώ φαίνεται, φαίνεται, α, ωραία, φαίνεται, μια χαρά. Ας το βάλουμε και εδώ πέρα για να δούμε την πορεία λοιπόν των καρτών. Εδώ και εδώ. Για πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, αφού επιλέξαμε, πάμε να επιλέξουμε, να εμφανίσουμε, θα ξεκινήσω εντελώς τυχαία. Δεν θα πάω με τη σειρά. Θα πάω εντελώς τυχαία για να δούμε τι γίνεται. Θα σας πω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, οπότε αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή, δεν θα τραβήξω με τη σειρά, θα επιλέγω διάσπαρτα για να πάρουμε τα μηνύματα, μέχρι να βρούμε τον τρελό που είναι. Το πρώτο που βγάζω σαν μήνυμα, για να δούμε πού είναι το παρελθόν, πού είναι το μέλλον και πού είναι το παρόν, είναι το 4 μπαστούνι, Αφροδίτη στον κρυό, Κρόνος στον κρυό, είναι η ολοκλήρωση. Είναι μια καλή κάρτα και έχει και ένα ωραίο μήνυμα που λέει «Πρόσεξε τους σπόρους που έσπηρες πώς ανθίζουν». Δεν λέει «πρόσεξε» με την έννοια «αχ, πρόσεχε», λέει «πρόσεξε, παρατήρησε τους σπόρους που έσπηρες πώς ανθίζουν». Αυτό είναι πολύ καλό. Για να πάω στην επόμενη λοιπόν κάρτα, η οποία είναι ο τροχός της τύχης. Κάρμα. Άρα έχουμε εδώ πέρα ολοκλήρωση, έχουμε κάρμα και την τύχη και, και τη μοίρα γενικότερα. Είναι χωρίς χρόνο και είναι εποχή και εμπειρίες για όλα τα πράγματα. Για να δούμε το επόμενο. Αυτό θα πάω. Εδώ έχουμε το 2 πεντάκτινο. Είναι χρήματα, οι επιλογές, οι εμπορικές συμφωνίες, είναι ο Δίας στον Εγώκερο και σημαίνει η χαρά της, η χαρά της επιτυχίας και της δημιουργίας. Okay. Στο επόμενο είναι ο Θάνατος, είναι ο μεγάλος θεριστής. Δοκιμασίες, κλείσιμο κύκλων, τελειώματα, δυσκολίες και σημαίνει ότι ζήσε γιατί έρχομαι. Είναι λίγο απειλητικό αυτό σαν μήνυμα, αλλά θέλει να μας πει ότι πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας, διότι όπως βλέπετε η ζωή μας είναι γεμάτη δυσκολίες, εμπόδια, κλείσιμο κύκλων, τέλος πραγμάτων. Έτσι είναι ο παγκόσμιος κοσμικός κύκλος και αυτό θα το παρατηρήσετε παντού, στον κόσμο, στο διάστημα, στο σύμπαν, στη φύση, στους ανθρώπους, στις καταστάσεις. Για να επιλέξω εδώ. Ένας βασιλιάς λοιπόν. Από πίσω, ναι, ζώδια του αέρα. Ισχυρός, δυνατός, κυρίως υδροχώος, αφορά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια, ζυγό και διδύμους, αλλά κρύβεται και ένας εγώκερος. Έχει έρθει με ένα μήνυμα που λέει ότι θέλει πραγματικό κουράγιο να βλέπει τα γεγονότα. Και όντως έτσι είναι. Για να έρθουμε εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο, ο οποίος είναι το ζώδιο του Παρθένου, κυρίως ο κυβερνήτης, ας το πούμε, της κάρτας, αλλά βέβαια αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια. Είναι ιδιαίτερος, είναι μαγνητικός, είναι σταθερός, αλλά από την άλλη λέει ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η επιμονή στο σκοπό. Στο οποιοδήποτε θέμα λοιπόν που σας απασχολεί, δείτε πώς αυτά τα μηνύματα έρχονται και αρχίζουν να σας δίνουν έμπνευση. Για να επιλέξω αυτή εδώ πέρα την κάρτα. Πολύ ιδιαίτερη κάρτα, πολύ ισχυρή κάρτα. Εδώ μιλάει για τον αγώνα, τις αντιθέσεις, τις παρεξηγήσεις, σημαίνει το κερδίζω. Είναι ο Κρόνος το Λέον και ο Ήλιος το Λέον, είναι και η λάμψη. Αυτή η κάρτα λέγεται ο Κύριος της Διαμάχης. Έχει όμως να κάνει με τη δική σας δύναμη, έχει να κάνει με τη δική σας αντοχή. Έχει να κάνει ότι οι σοφοί άνθρωποι μαθαίνουν πολλά από τους εχθρούς τους.
Εδώ είναι ένα deck το οποίο φανερώνει ότι έχετε εχθρούς, αλλά μπορείτε όμως να μάθετε πολλά, διότι έχουν να σας πούνε πολλά και οι ίδιοι, αλλά και για τους ίδιους. Πολύ σημαντική κάρτα. Είναι το 5 πεντάκτηνο, το 5 μπαστούνι, συγγνώμη. Συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε τον κύριο της μεγάλης δύναμης. Δεν είναι τυχαίο που επέλεξα αυτό και μετά αυτό. Εδώ είναι το 9. Σελήνη στον τοξότη, Άρη στον τοξότη, κρύβεται ένας ηχθύς από πίσω. Είναι η ρίζα της προσπάθειας, της δύναμης, της διαμάχης, αλλά σημαίνει όμως και πολύ μεγάλη δύναμη. Και εδώ λέει σε στιγμές μεγάλου στρες, να είσαι άξιος, άξια και με θάρρος. Όταν λοιπόν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλουμε, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν τα πράγματα μας φέρουν εμπόδια, εκεί είναι που πρέπει να φανούμε άξιοι και με επιμονή. Για να ανοίξω αυτή την πρώτη κάρτα. Α, μάλιστα. Εδώ ξεκινάμε με μια γυναίκα. Κυρίως είναι εγώ καιρός από πίσω. Είναι το κρυφό, ας το πούμε έτσι. Είναι μια μητέρα, είναι η παρότρινση, είναι η φροντίδα, είναι η αγάπη. Λέγεται νερό της γης. Προσφέρει νερό, το νερό ανθίζει εδώ πέρα, να το πούμε έτσι, τη γη. Έτσι είστε και εσείς ή έτσι έχετε επιρροές ή είναι κάποιος άνθρωπος που σας βοηθάει κυρίως και λέει εδώ, τα πλούτη πραγματικά είναι ένα χαρούμενο μυαλό. Βάλτε το καλά μέσα σας. Ναι, βεβαίως είναι και τα οικονομικά, είναι και αυτά, αλλά τα πλούτη είναι ένα χαρούμενο μυαλό. Το αφήνω εδώ πέρα, το καταθέτω και μετά θα το δούμε όλο μαζί. Το επόμενο είναι, να τόσο τρελός, τον βρήκαμε. Εδώ λοιπόν είναι ο τρελός. Τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα τώρα, αυτή τη στιγμή. Σημαίνει ότι, φυσικά εννοείται ότι υπάρχει αρκετή σοφία, μπορεί όμως να υπάρχει αρκετή ανοησία. Είναι ο ουρανός όπου κυβερνά, είναι αέρας, ο ουρανός σημαίνει ο χρόνος είναι ξαφνικός, είναι περίεργος, γίνεται απότομα τα πράγματα και λέει εδώ, ζήσε στο παρόν, βρες την αιωνιότητα σε κάθε στιγμή. Ο τρελός απαντάει λίγο φιλοσοφικά. Εδώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Εδώ είναι το παρελθόν. Μία, δύο, τρεις κάρτες είναι το παρελθόν. Ελάτε λίγο να σας το εξηγήσω και να πάμε μετά για το μέλλον. Το μέλλον σας λοιπόν είναι πολύ δυνατό, έχει πάρα πολλά γεγονότα, έχει πολλές συναντήσεις, έχει πολλά πράγματα, βέβαια και έχει και χαρούμενες στιγμές και κάποιες στιγμές περίεργες. Μπορεί να είστε εσείς μια γυναίκα ήρεμων τόνων, που φροντίζει, που αγαπά, που ενδιαφέρεται, έχει πολεμήσει στη ζωή της, όμως όταν έχει καταφέρει και έχει γεμίσει με σοφία, με εξυπνάδα, με δύναμη, έχει φέρει, έχει γυρίσει το κάρμα. Έχει γυρίσει με το μέρος της την τύχη. Εντάξει, αυτό σας ακολουθεί, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι μια παρακαταθήκη. Δεν έγινε τυχαία, έγινε προσπάθεια. Αυτό είναι το μήνυμα. Ο τροχός της τύχης είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες κάρτες, βέβαια στα ταρό θεωρείται πολύ τυχερή. Υπάρχουν όμως, να σας πω κάτι. Εγώ τα ερμηνεύω λίγο διαφορετικά. Πάντα υπάρχουν προϋποθέσεις. Το κάτω, αν παρατηρήσετε το τροχός κάτω, δεν είναι και τόσο ευχάριστος. Είναι περίεργος. Ο πάνω είναι μια σφίγγα. Με ένα σπαθί που κρατάει. Είναι δικαιοσύνη, είναι όμως και το μυστήριο της ζωής. Θέλει να σου πει ότι πότε θα είμαστε κάτω, πότε θα είμαστε πάνω. Αυτή τη στιγμή όμως ήρθε η στιγμή για εσάς, αν είστε κάτω να το γυρίσετε, αν είστε πάνω να παραμείνετε πάνω και να προχωρήσετε τώρα με δουλειά. Πάμε να ανοίξουμε και τα επόμενα χαρτιά και έχουμε λοιπόν πάλι μια καρμική σχέση, η οποία είναι το 6 πεντάκτηνο. Μπορεί να έχει να κάνει με δικαστήρια, με υπογραφές, είναι η Σελήνη στον Ταύρο, είναι ο Ερμής στον Ταύρο, επικοινωνίες, εμπορικές συμφωνίες, συνεργασίες, επικοινωνία και σημαίνει κάνε το καλό. Οτιδήποτε δηλαδή από εδώ και πέρα πρέπει να βοηθάτε κόσμο σαν ένα είδος αλληλεπίδρασης και θα το δούμε. Θα το δούμε μετά σε όλη του το άνοιγμα. Α, μια άλλη γυναίκα εδώ. Εδώ έχουμε έναν κρυός, ένας λέων, είναι μια δασκάλα, έχει σοφία, είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή, πάρα πολύ ένστικτο. Είναι εκεί για να σας βοηθήσει, μπορεί να είναι και συναντήσεις εδώ. Είναι η σοφία του να αποκαλύψεις τα εσωτερικά πλούτη των άλλων. Προσέξτε, αυτή η κάρτα, αυτή η γυναίκα έχει τη δύναμη να αποκαλύψει τις δυνατότητες των άλλων. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα και πάμε και στην τελευταία κάρτα και σας το εξηγώ. Και εδώ έχουμε έναν ακόλουθο. Εδώ υπάρχουν οι αντιζηλίες. Εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο καλά, που σημαίνει ότι όταν είσαι έτοιμος, τότε θα έρθει. Το μήνυμα είναι, σαν μήνυμα κάρτας είναι, όταν θα είσαι έτοιμος, έτοιμη, τότε θα έρθει. Αλλά προσέχω όμως και τις αντιζηλίες, τις φήμες, τα κουτσομπολιά. Πάμε τώρα να το δούμε. Εδώ είπαμε το παρελθόν.
Από εδώ και πέρα είναι το μέλλον. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι καταστάσεις οι οποίες είναι και η λύση, αν θέλετε, για το πρόβλημα το οποίο σας απασχολεί. Ερωτικής φύσεως, επαγγελματικής φύσεως, άνθρωποι, συναντήσεις με ανθρώπους, άντρας, γυναίκα. Αν είστε άντρας, σας αφορά, διότι μπορεί να είστε εσείς, αν είστε γυναίκα, είστε εσείς, ή μπορεί να είναι κάποιος δικός σας άνθρωπος. Και τι σημαίνει τώρα όλα αυτά εδώ πέρα. Να το βάλουμε εδώ και να πούμε το εξής. Αποφάσεις, βοήθειες, ένστικτο διέστηση, σοφία, ισορροπώ, βρίσκω επαγγελματικές ισορροπίες, πρέπει όμως να πολεμήσω, να υπερασπιστώ για κάποια πράγματα, αν είναι μια θέση, αν είναι ένας έρωτας, χρειάζεται να πολεμήσω, μπορώ να δημιουργήσω πολύ ευτυχισμένο περιβάλλον, ανάλογα με τους πόρους τους οποίους θα φυτέψω, σε όλα τα επίπεδα, θα με ζηλέψουν γι' αυτό, θα έχω αντίζηλους, αλλά πρέπει να καταλάβω όμως ότι στη ζωή κάποια πράγματα ολοκληρώνονται και τελειώνουν. Και μπορώ να συνεχίσω μετά το ταξίδι μου ήρεμος και μεταμορφωμένος. Διότι εδώ έχουμε μια μεταμόρφωση, έχουμε μια αλλαγή. Δείτε αυτούς τους δύο καβαλάρετες, να το φέρω ως εδώ. Ο ένας είναι τρομακτικός, ο άλλος είναι διαφορετικός. Εδώ σας μιλάει και για μια μεταμόρφωση. Εδώ σας μιλάει και για μια αλλαγή. Στο τέλος τέλος, γιατί εδώ είναι το τέλος του κουβαριού, να το πούμε, μια και βγαίνει αυτό, έχει να σας μιλήσει για σταθερότητα, έχει να σας μιλήσει για σταθερότητα στον έρωτα, για σταθερότητα σε κάτι πρακτικό, μπορεί να θέλετε από επιλογή να μείνετε μόνες μόνοι, έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, έχει να κάνει με ηρεμία, έχει να κάνει ότι θα κυνηγήσω τα όνειρά μου, αλλά με τον τρόπο και τον χρόνο που θέλω εγώ, αλλά όπως και να είναι όμως, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μαγνητικός, με ιδιαίτερη μαγνητική κάρτα, η οποία λέει ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η επιμονή. Δηλαδή, όλα αυτά είναι εμπειρίες. Θα περάσετε μέσα από εμπειρίες. Το χρονικό διάστημα εδώ πέρα, από ό,τι βλέπουμε, σημαίνει ότι είναι περίπου για εσάς μέχρι, να το πω έτσι, και το χειμώνα. Τα ζώδια της γης λοιπόν είναι και το χειμώνα. Ολοκληρώνεται δηλαδή με ένα ζώδιο, έχουμε μπει Παρθένος, ολοκληρώνεται στον εγώ καιρο, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο. Δηλαδή το χρονικό διάστημα αυτού του ρηξίματος, αυτού του deck, του συγκεκριμένου deck, είναι περίπου μέχρι το Δεκέμβριο. Τέλος δηλαδή, όποτε τελειώνει το ζώδιο του εγώ καιρου μέχρι εκείνη την περίοδο περίπου, που σας επηρεάζει. Αλλά πάτε καλά όμως. Φαίνεται μια ηρεμία στη ζωή σας και ίσως είναι το ζητούμενο σε όλα αυτά. Ηρεμία στη σχέση, ηρεμία στα επαγγελματικά. Αν δεν υπάρχει, το μήνυμα είναι να επιμένεις στο σκοπό και μπορείς να τα καταφέρεις. Ξεκάθαρο λοιπόν. Το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα εδώ πέρα να το δείτε και μετά να προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο τρελό μας, στο δεύτερο ντε και να δούμε εκεί τι έχει να μας πει. Ωραία αγαπημένοι μου, το κλείνω και πάμε στο επόμενο, να τα μαζέψω και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, στον επόμενο τρελό, στο επόμενο ρίξιμο, βάλτε λοιπόν, αν δεν έχετε βάλει το θέμα σας, είναι το δεύτερο deck, είναι η δεύτερη επιλογή, ο δεύτερος τρελός, βάλτε το θέμα σας, μπορείτε να το αλλάξετε, δηλαδή μπορεί να σκεφτήκατε κάτι πρώτα, μπορείτε να το αλλάξετε, να βάλετε κάτι άλλο. Φέρτε όμως, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που σας λέω, από τη σκέψη σας να έρθει κάτω στην καρδιά σας. Δεν θα το εξηγήσω γιατί, θα το εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή. Αλλά κάντε το όμως τώρα σαν διαδικασία, δηλαδή τη σκέψη σας κατεβάστε τη στην καρδιά σας. Και πάμε να επιλέξουμε. Και αφού γίνει αυτό, θα πάω, θα επιλέξω λοιπόν 12 κάρτες. Μία, εδώ λοιπόν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, πάμε, εφτά, οχτώ, ωραία τι γίνεται εδώ, δεν θα τις επιλέξω σε αυτές, οχτώ είπαμε έτσι, εννέα, δέκα, έντεκα και 12. Έχουμε λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη, αυτές τις 12 κάρτες. Αυτό το οποίο τώρα θα κάνω είναι, θα πάρω τον τρελό, τον βάζω μέσα και αρχίζει το ανακάτευμα. Αρχίζει τώρα εδώ και να δούμε τι θα γίνει. Πού θα εμφανιστεί ο τρελός. Για να δούμε. Για να δούμε την κατάσταση. Πώς αυτή η κατάσταση στην οποία εσείς έχετε βάλει, είτε άνθρωπος είναι, είτε είναι σχέσεις, είτε είναι συνεργασίες, είτε επαγγελματικά, ποια είναι η εξέλιξη. Πολύ ωραίο ρίξιμο, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ρίξιμο του τρελού λοιπόν, δεύτερο deck, ανακατεύω εγώ έτσι, ανακατεύω καλά για να το βλέπετε κι εσείς, για να μην βλέπετε που έχει, γιατί δεν πρέπει να ξέρετε, δεν πρέπει να ξέρουν που είναι ο τρελός. Και αρχίζω εγώ τώρα και βάζω πάλι στην τύχη, πρώτη κάρτα φαίνεται εδώ, φαίνεται ωραία, πρώτη, δεύτερη,
Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη, Έκτη, χωράει άλλη μία. Χωράει άλλη μία γιατί βλέπουμε έτσι. Έβδομη, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ωραία. 8, 9, 10, 11 και εδώ 12. Πολύ ωραία. Πάλι θα ξεκινήσω τυχαία για να βλέπουμε τα ιδιαίτερα μηνύματα. Ας ξεκινήσω από εδώ. Μάλιστα. Έχουμε έναν βασιλιά κούπα. Γενικότερα μπορεί να είναι ζώδια νερού, οροσκόπος νερού, σκορπιός, ιχθύς, καρκίνος, θα έλεγα και μεσουράνημα, και επειδή κάνουμε τώρα και το ρίξιμο του τρελού, εγώ θα βάζα και μεσουράνημα, θα βάζα και Αφροδίτη, θα βάζα και Σελήνη. Σελήνη σημαίνει συναισθήματα, η Αφροδίτη σημαίνει γενικότερα οι σχέσεις. Ένας άντρας λοιπόν βγήκε πρώτος-πρώτος, σε κάνει την παρουσία του, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που σας ενδιαφέρει. Αν είστε άντρας, μπορεί να είστε ο ίδιος, μπορεί να είναι συνεργάτης. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κλειδί στη ζωή σας. Ας ανοίξουμε αυτή την κάρτα εδώ. Σας δίνει στεναχώρια, σας μπερδεύει, σας στεναχωρεί, σας δημιουργεί προβλήματα, σας δημιουργεί άγχος. Εδώ όμως δηλώνει ότι ήρθε η στιγμή εσείς να το ολοκληρώσετε αυτό. Διότι αν συνεχίσει έτσι, σημαίνει ψυχοσωματικά, σημαίνει δυσκολίες, σημαίνει αϊπνίες, σημαίνει μεγάλο, πολύ έντονο στρες. Εντάξει, κάτι γίνεται εδώ λοιπόν. Για να δούμε. Στο επόμενο, είναι η προδοσία. Ένα χαρτί προδοσίας είναι ένα χαρτί ιδιαίτερης φύσης που δηλώνει πάντα ότι κάποιοι άνθρωποι μας προδίδουν. Απλά ήρθαν να πάρουν από εμάς, μπορεί να είναι αυτό, να σας πρόδωσε αυτός εδώ πέρα, σε οποιοδήποτε τομέα ή γενικά να είναι η κατάσταση, και απλά να πάρουν και να σηκωθούν να φύγουν και εμείς να μείνουμε με το τίποτα. Δηλαδή αυτοί τα πήρανε όλα, πήρανε όλη την αξία, και τα σπαθιά σημαίνουν αξία εδώ, πήραν όλη την αξία σας, ό,τι σημαίνει αξία για τον καθένα, έτσι. Μπορεί να είναι δικαιοσύνη, μπορεί να είναι νομικής φύσεως, μπορεί να είναι λεφτά, μπορεί να είναι χρέος, μπορεί να είναι δάνειο, μπορεί να είναι σπίτι, κληρονομικά, βάλτε ό,τι θέλετε εδώ. Τα πήραν και φύγανε. Συνεχίζουμε, για να δούμε εδώ που πηγαίνει. Όμως ήρθε η στιγμή για καινούργια σχέδια, για νέα πράγματα για εσάς. Αυτή είναι καλή κάρτα. Και λέει εντάξει, τα πέρασες, αλλά δες όμως το καινούριο το οποίο έρχεται, και ναι, μπορεί να χρειαστείς να ψάξεις μακριά να φτάσεις για να κάνεις αυτές, για να κάνεις να υλοποιήσεις τα όνειρά σου ή να υλοποιήσεις την ευχή σου, αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Συνεχίζουμε λοιπόν, ναι, κουβαλάς βάρη, δυσκολίες, βάρη, αλλά έχεις τη δύναμη όμως. Γιατί εδώ είναι και αυτό σημαίνει ότι έχω και τη δύναμη, ότι μπορώ, τα καταφέρνω. Είναι βαρύ το φορτίο, αλλά τα καταφέρνω όμως. Βέβαια εδώ σημαίνει και αιμονές, σημαίνει αιμονικές σκέψεις, σημαίνει δυσκολίες και πολλή ενέργεια που σου τρώει. Χάνετε πολλή ενέργεια εσείς. Να πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άλλο βασιλιά τώρα. Πολύ εδώ κάνει μέχρι στιγμής το deck, τα χαρτιά δηλαδή, είναι κυρίως αρσενικής φύσεως. Είναι πολύ αρσενική ενέργεια και μάλλον κάτι υποδηλώνει. Εδώ τώρα κρύβεται Παρθένος, Ταύρος, κυρίως ο Ταύρος εδώ πέρα, και εγώ καιρός. Ζώδια της γης. Έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με τις διαδικασίες, έχει να κάνει με την αργή, έχει να κάνει με τον αργό ρυθμό. Δηλαδή αυτοί εδώ πέρα οι βασιλιάδες γενικότερα, τα ζώδια της γης. Εντάξει, κινούνται, αλλά ο καθένας βέβαια και από τι επηρεάζεται, αλλά σαν ένα γενικό σχέδιο, τα ζώδια της γης δεν κινούνται πολύ γρήγορα. Χρειάζεται αρκετός χρόνος να οριμάσει μέσα τους και να νιώσουν και ασφαλείς για να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Στο άλλο που μου έρχεται να σας πω είναι το οικονομικό κομμάτι. Οικονομικής φύσεως πράγματα. Τώρα μπορεί να είναι θετικά, μπορεί να είναι και περίεργα. Γιατί εδώ βλέπω ότι γενικά υπάρχει ένα πλαίσιο δύσκολο και στο οικονομικό κομμάτι και στο αισθηματικό κομμάτι και σε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Εδώ έχουμε πάλι ένα τροχό της τύχης. Αυτό είναι πολύ καλό. Σημαίνει ότι είστε πολύ κοντά να αλλάξετε το κάρμα σας. Είστε πολύ κοντά να γυρίσει ο τροχός. Μην ξεχνάτε, ο τροχός της τύχης σημαίνει ότι στη ζωή πολλές φορές θα είμαστε κάτω, θα είμαστε και πάνω. Όλα είναι μαθήματα. Αυτά τα τέσσερα εδώ πέρα είναι τα μαθήματα που πρέπει να περάσουμε, οι τέσσερις πύλες μαθημάτων. Ότι υπάρχουν νόμοι, γι' αυτό υπάρχει και το ξύφος εδώ πέρα, υπάρχει και η σφίγγα που υποδηλώνει και το μυστήριο της ζωής. Ναι, είμαστε κάτω, αλλά κάντε το, πάρτε τη δύναμη, πάρτε λογικές αποφάσεις για να βρεθείτε και πάνω και διέστηση. Και βέβαια, ναι, το κάρμα σημαίνει και μαθήματα. Για να βάλουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι το 10 πεντάκτηνο, μία από τις πολύ καλές κάρτες. Σημαίνει οικογενειακές υποθέσεις, κληροδοτήματα, κληρονομίες. Μπορεί να είναι νομικής φύσεως από την άποψη της κληρονομιάς, μπορεί να είναι εδάφη, ενώ δηλαδή χωράφια, σπιτιά, δεν ξέρω τι άλλο. Αν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, είναι καθαρά επαγγελματικό, είναι οι στόχοι σας, αλλά και η δική σας λαχτάρα και επιθυμία για οικογένεια. Να υπάρχει ευτυχία, να υπάρχει αρμονία, να υπάρχουν τάξεις τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα, ρε παιδί μου που λένε. Δηλαδή, οκ, και οικονομικά
και επαγγελματικά και συναισθηματικά και σταθερότητα και όλα. Καλό. Και δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται, έπεσε αυτή η κάρτα δίπλα σε αυτόν εδώ πέρα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός έχει και χρήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει χρήματα. Έδωσε σε εσάς, είναι δάνειο, είναι μια κληρονομιά, είναι ένας πατέρας, είναι, εσείς ξέρετε καλύτερα. Αλλά είναι θετικό. Για να δούμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε ένα άλλο δεκάρι. Δεν είναι τυχαίο που επέλεξε αυτό το δεύτερο δεκάρι. Λοιπόν, εδώ είναι η οικογένεια. Καθαρά οικογένεια, ευτυχισμένες στιγμές. Ο στόχος λοιπόν στη ζωή σας, κυρίως αυτό που βγαίνει μέσα από το δεύτερο deck, είναι εσείς ότι θέλετε να είστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες. Αυτό βγαίνει. Και είναι δικαίωμά σας. Και μπορείτε να το καταφέρετε. Μήπως είσαστε ερωτευμένοι, ερωτευμένες με έναν τέτοιον άνθρωπο που ανήκει σε ζώδιο του νερού και αλλάζει κάτι εδώ πέρα, για να το δούμε. Στο επόμενο. Νάτος ο τρελός. Εδώ βγήκε. Νάτος. Στην άκρη άκρη. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το παρελθόν σας. Εντάξει. Να βγάλω και αυτή την κάρτα να δω το παρελθόν. Ναι, προέρχεστε. Έχετε παρελθόν. Ναι. Γιατί και αυτή είναι η κάρτα του παρελθόντος. Το 6 σημαίνει παρελθόν. Ιστορία που με αποκολουθεί, σχέσεις, πράγματα, φήμη, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Σας ακολουθεί. Καλή κάρτα όμως, δείχνει τις εξελίξεις, δείχνει την ολοκλήρωση, δείχνει το ξεκίνημα και θέλει να σας πει λοιπόν ότι στο παρελθόν σας, ναι, ξεκινήσατε με όλες τις καλές προϋποθέσεις, κουβαλάτε βέβαια και τα δικά σας βάρη, έχετε περάσει δύσκολες στιγμές για κάποιους λόγους, παρόλα αυτά όμως έχετε, α μάλιστα, εδώ λοιπόν δείχνει με τον Άσο, αυτός ο Άσος, έχετε επιχειρήσει να κάνετε και σας ακολουθεί αυτό νέα ξεκινήματα. Νέα ξεκινήματα με αυτόν τον άνθρωπο ερωτικά ή νέα ξεκινήματα επαγγελματικής φύσεως ή οτιδήποτε νέο ξεκίνημα ή μπορεί να είναι και συνεργάτης. Νέα ξεκινήματα. Καλή κάρτα αυτή. Μπορεί επίσης να μπλεχτεί και κάτι ερωτικής φύσεως εδώ πέρα, έτσι είναι. Υπήρχε και πολύ έντονο ερωτικό κομμάτι. Συνήθως, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι γνωρίζω κάποιον, μια νέα γνωριμία, προέρχομαι από ένα πολύ βαθύ πλήγωμα και από αυτόν τον άνθρωπο απαιτώ αλλά και θέλω να βρω κάποια άλλα, μια σταθερότητα, μια πρακτικότητα, να βρω άλλα πράγματα. Φαίνεται εδώ ότι ζώδια της φωτιάς μπορεί να σας πλήγωσαν και αναζητάτε στα ζώδια της γης μια σταθερότητα. Έτσι είναι μια μικρή ανάλυση. Και από εδώ και πέρα και από τον τρελό, από εδώ και πέρα στον τρελό, που είναι το μέλλον, αυτό είναι το μέλλον σας. Προσέξτε λέει εδώ πέρα. Ναι, κάνετε νέα σχέδια. Θα συναντήσετε ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να σας προδώσουν. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι το κάρμα σας. Τι να κάνετε. Εδώ όμως έχετε δύναμη, γιατί εδώ είναι η οικογένειά σας, είναι οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, είναι τα αδέρφια σας, ξαδέρφια. Εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που σας αγαπάνε και σας στηρίζουν. Εδώ αυτός που βγήκε δηλώνει ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα που θέλει να σας πει και λέει ότι ένστικτο, μη χάσει το συνέστημα, να έχεις ωριμότητα, διαχειρίσου το συναίσθημά σου με ωριμότητα. Μπορείς να αλλάξεις το κάρμα. Το κάρμα αλλάζει μέσα από τις πράξεις μας. Δεν αλλάζει με μαγικούς τρόπους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία. Υπάρχουν εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ενεργειακά εργαλεία, δηλαδή θεραπείες, πράγματα, ο καθένας ό,τι βρει. Αλλά αλλάζει όμως μέσα από τις πράξεις μας, την αλλαγή του τρόπου σκέψης, τη συνειδητότητά μας και να έχετε υπόψη σας ότι θα βρεθείτε, γιατί εδώ πέρα είναι το 2. Τώρα έχουμε Οκτώβριο, θα έλεγα, επειδή τώρα ρίχνουμε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, ίσως και λίγο παραπάνω το χρονικό διάστημα, ίσως και λίγο πρώτες αρχές, πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, μέχρι εκεί. Αλλά, γιατί έχει το 2 μέσα και ο Δεκέμβριος. Εδώ όμως δηλώνει αλήθεια και ψέμα. Το ψέμα πηγαίνει προς το φεγγάρι, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι ενώ δεν είναι, και εδώ είναι η αλήθεια που είναι ξεκάθαρη και δεν την εμποδίζει κανένας. Νομίζετε ότι έχετε, ότι δεν βλέπετε την αλήθεια. Νομίζω ότι δεν έχετε στον ήλιο μοίρα που λένε. Ότι δεν βλέπετε φως στο τούνελ. Ότι δεν βλέπετε πράγματα ξεκάθαρα για εσάς. Δεν είναι έτσι. Αυτή η κάρτα λέει χρησιμοποιήστε το ένστικτο και εδώ. Χρησιμοποιήστε τη δύναμή σου. Πάρε αποφάσεις. Υλοποίησε το. Ήρθε η στιγμή να το υλοποιήσεις. Δες ξεκάθαρα. Δες μέσα πώς πάλετε. Γι' αυτό σας είπα και για καρδιά. Πώς πάλετε και η καρδιά σου. Ναι. Να συντονίσεις λέει εδώ σκέψεις καρδιά. Αυτή η κάρτα σημαίνει είναι το 2 και σημαίνει συντονίζω. Σκέψεις που είναι τα ξύφη και καρδιά που είναι το νερό. Συντονίζονται αυτά τα δύο. Πολλές φορές νομίζουν δεν συντονίζονται. Και δημιουργεί μέσα μια εσωτερική αντίδραση. Ένα εσωτερικό εμπόδιο. Αν καταφέρετε και το ξεπεράσετε, τότε οι απαντήσεις θα είναι ξεκάθαρες για εσάς και έχετε εδώ πέρα και έχετε αρκετό μέλλον, αρκετά πράγματα τα οποία μπορείτε να υλοποιήσετε και να φέρετε εις πέρας.
το μέλλον σας διαγράφεται πολύ λαμπρό και λαμπερό και όμορφο εφόσον ξεκαθαρίσετε, διεκδικήσετε και δείτε την αλήθεια κατάματα. Και δείτε την αλήθεια και μέσα από σκέψεις και μέσα από καρδιά. Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο κομμάτι. Δείτε το λίγο, το αφήνω. Βέβαια εννοείται μπορείτε να γυρίσετε και το βιντεάκι πιο πίσω να το δείτε. Μπορείτε να τα γράψετε, να σημειώσετε, να δείτε τι σας έχει κάνει κλικ, τι σας έχει δώσει έμπνευση, να το κρατήσετε μέσα σας και να προχωρήσουμε στο επόμενο, στο τρίτο τρελό. Εδώ λοιπόν ο τρίτος τρελός, νάτος, εδώ πέρα είναι. Ιδιαίτερος κι αυτός, εγώ έχω επιλέξει αυτόν τον τρελό, έτσι διαισθητικά, αυτό μου ήρθε, αυτό επέλεξα, και πάμε τώρα, έχω ήδη ανακατέψει, πάμε τώρα να επιλέξουμε 12 κάρτες. Θα το βάλουμε λίγο εδώ και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, λοιπόν μισό λεπτό, 7, 8, ωραία, 9, 10, 11 και 12. Είπαμε, το θέμα είναι, βάλτε εσείς μέσα το θέμα, αυτό που, το οποίο σας απασχολεί, αυτό το οποίο εσείς σκέφτεστε και θέλετε να ερευνήσετε και μπορεί να είναι οτιδήποτε. Επαγγελματικά, ερωτικά, αισθηματικά, συνεργασίες, ό,τι θέλετε. Και ο τρελός θα μας δώσει απαντήσεις. Να τα ανακατέψω λίγο. Και πάμε τώρα να βάλουμε τον τρελό μέσα, να τον γυρίσουμε. Ο τρελός μπαίνει εδώ μέσα λοιπόν και αρχίζει το ανακάτεμα. Να τα ανακατέψουμε καλά λοιπόν και να δούμε τι έχει να μας πει. Παρόν, παρελθόν και μέλλον. Είπαμε, όποιο θέμα θέλετε εσείς να μας δώσει απάντηση. Εγώ έχω βάλει ήδη και εγώ το θέμα μου και θα πάρω και εγώ τις απαντήσεις τι έχει να μου πει αυτός ο τρελός. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε. Μία κάρτα εδώ. Μία δεύτερη εδώ πέρα, τρίτη εδώ, τέταρτη, πέμπτη, έκτη κάρτα, χωράει άλλη μία για να βάλω έβδομη, ας βάλουμε την έβδομη εδώ και οι υπόλοιπες, όγδοη, ένατη, δέκατη, έντεκατη και εδώ. Ωραία. Ξεκινάω στην τύχη, ξεκινάω από εδώ, μάλιστα. 15 άκτινο. Πολύ καλή κάρτα, πολύ όμορφη κάρτα. Σημαίνει οικογένεια, σημαίνει επιτυχία, επαγγελματικά, επικέντρωση στα επαγγελματικά, όχι και όχι μόνο. Επίσης θέματα μπορεί να είναι κληρονομικής φύσεως, φροντίδα σε γονείς και γενικότερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον για εξέλιξη και φήμη στον επαγγελματικό τομέα. Η επόμενη κάρτα που έχει να μας πει, πολύ ιδιαίτερη κάρτα είναι το 7-5 άκτινο. Εδώ σημαίνει φροντίδα. Σε αυτό εδώ πέρα σημαίνει φροντίζω, φτιάχνω σιγά σιγά, ρίχνω το σπόρο και περιμένω αυτό να ανθίσει. Αν παρατηρήσετε εδώ, το παρατηρείτε αυτό εδώ πέρα, μισό λεπτό να φεγγίζει, κοιτάξτε, καλά zoom, απίστευτο. Κρίσταλλι. Είναι κρίσταλλι. Απλά σας το λέω σαν έτσι, επειδή ασχολούμαι και εγώ με κρυστάλλους, απλά σας το λέω έτσι σαν πληροφορία. Τι μπορεί κλικ να κάνει σε εσάς. Έχουμε και εδώ και τα κρυσταλάκια μας, πολύ ωραία. Α, μάλιστα, έχουμε έναν ήλιο. Ο ήλιος είναι από τις πιο τυχερές κάρτες στον ταρό. Φήμη, δόξα κατά κάποιο τρόπο, επιτυχίες, άνοιγμα, ισχυρή ενέργεια, το φως δεν κρύβεται. Βέβαια αυτό γίνεται μέσα από τη δουλειά, έτσι, γίνεται και μέσα από δουλειά, γίνεται μέσα αυτός ο αργαλιός εδώ πέρα, σημαίνει και δουλειά. Παιδιά επίσης, φροντίδα σε παιδιά, εγκυμοσύνες, τέτοια πράγματα. Όμορφα πράγματα. Η επόμενη κάρτα. Πολύ ωραία κάρτα. Αυτός λοιπόν είναι ο υπότης των κυπέλων και δεν είναι τυχαίο, διότι και εγώ έχω οροσκόπο ηχθείς, έχω και Ποσειδώνα, έχω και τον Ποσειδώνα στο Σκορπιό, έχω διάφορα πράγματα. Λοιπόν, το οποίο εδώ δείχνει τον υπότη ο οποίος έχετε με καλές προθέσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλές προθέσεις, είναι λίγο ρομαντικός, είναι λίγο στον κόσμο του. Θα έλεγα ότι ισχύει αυτό λίγο για μένα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως δείχνει μεγάλη διέστηση, μεγάλο ένστικτο, πολύ ιδιαίτερος, πολύ δημιουργικότητα και επίσης και καλή ψυχή. Ας το αφήσουμε εδώ. Κάτι λοιπόν συντονίζεστε με όλα αυτά εδώ πέρα. Εδώ πέρα να πάμε. Ο άσος, έχουμε έναν άσο εδώ πέρα, ξυφών. Ο άσος ξυφών είναι η στιγμή των αποφάσεων. Ήρθε η στιγμή να ξεκόψετε, ήρθε η στιγμή η αξία σας, μάλλον εδώ θέλει να πει ότι η αξία σας δεν μηδενίζεται με τίποτα. Αυτός, επειδή είναι ο υπότης, έρχεται και λέει ότι ξέρεις κάτι, η αξία σου
Άσχετα από το τι συμβαίνει γύρω στο περιβάλλον και ότι μπορεί να λένε, να κάνουν, να σου λένε, δεν μηδενίζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Η αξία δεν μηδενίζεται καθενός. Το άλλο τώρα που λέει, σαν καθ' αυτό χαρτί, είναι ότι ξέρεις κάτι. Έχεις αξία, έχεις δύναμη, μην μασάς. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα για εσάς που επιλέξατε και εμένα που επιλέξαμε αυτό το deck και έχουμε αρκετή φωτιά εδώ πέρα. Έχουμε νερό, αντικριστά και φωτιά. Λοιπόν, το οποίο σημαίνει μη μασάς. Μη δίνεις σημασία, προχώρα, δεν μπορεί κανένας να σου πάρει την αξία. Αυτό είναι ένα γεγονός, να σου πω ένα παράδειγμα δηλαδή. Εγώ που έχω κανάλι, που δραστηριοποιούμε αυτό το πράγμα, είναι γεγονός ότι πολλές φορές ναι, υπάρχουν πολλά κανάλια, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Λέμε τώρα, ας μην πάρω τα κανάλια, να μην το πω. Ή μάλλον εντάξει, δεν πειράζει, να το πω. Μπορεί κάποιος, κάποιοι να λένε ρε παιδί μου, έλα μωρέ τώρα ή αυτά. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν το πάρετε έτσι. Δεν το πάρω έτσι. Αξίζω, θα κάνω αυτό που πιστεύω, θα κάνω αυτό που μου αρέσει και προχωράω. Αυτό για το ξεκάθαρο που θέλω να πω. Για να πούμε στο επόμενο. Α, μάλιστα, ναι. Έχετε περάσει, ναι, είναι γεγονός. Και για τον εαυτό μου βέβαια ισχύει, έχετε περάσει μέσα από στεναχώρες και δυσκολίες. Αλλά αυτή η κάρτα είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη και δείχνει τη μελαγχολία, δείχνει τις στεναχώριες, έχει όμως και ένα πολύ ισχυρό χαρτί, μάλλον έχει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Μη σας φοβίζει να είναι το μαύρο γιατί δηλώνει τη μελαγχολία και τη στεναχώρια, αλλά δύο κούπες στέκονται στα χέρια σου, στα χέρια σας, σε οποιοδήποτε κομμάτι. Δηλαδή, φαίνεται ότι εμείς ελκύουμε, να το πω έτσι, πολύ εύκολα, όχι τη στεναχώρια, αλλά την προδοσία. Ή αλλιώς τα περιμέναμε και αλλιώς μας βγαίνουν. Όμως είναι μέρος της ζωής. Αν το αντιληφθείς αυτό και πεις, okay, εντάξει, το δικό μου σχέδιο αυτό είναι, αλλά παρόλα αυτά όμως έχω δύο κούπες που είναι γεμάτες και τις κρατάω στα χέρια μου, αρχίζει και αλλάζει λίγο η σκέψη. Αρχίζεις και λες, okay, εντάξει, δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Έχω κάτι να κρατηθώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο εδώ το πολύ νερό που υπάρχει, που σημαίνει διέστηση, ένστικτο. Εδώ σημαίνει ο καταράκτης, που είναι η ορμή, οι δυσκολίες, οι αντιθέσεις. Και εδώ υπάρχει ηρεμία. Και εδώ υπάρχει και ένα ξύλο, που σημαίνει ότι μπορείς να περάσεις, χωρίς να βραχείς, στην αντιπέρα όχθη. Συμβολισμός. Για να ανοίξω εδώ πέρα, να δούμε εδώ. Εδώ έχουμε, ναι, βεβαίως. Έχει υπάρξει στη ζωή σου και το επιβεβαιώνω και εγώ για τη ζωή μου. Πολλές φορές που έπρεπε να πολεμήσεις για πολλά πράγματα. Να αποδείξεις ότι δεν είσαι Κινέζος. Να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας που λένε. Είναι υπερασπιστής στη θέση σου. Παραδείγματος χάρη, ναι, γιατί ισχύει η αστρολογία. Ενώ άλλοι λένε δεν ισχύει. Ή όλα αυτά είναι μπαρούφες. Ή τα ταρό. Ή αριθμολογία. Ή ότι όλα αυτά. Υπάρχει μια διαφορά όμως εδώ. Είναι το εξής. Δεν το λέω αλαζονικά, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με αυτά, έχουν μελετήσει, και εγώ έχω μελετήσει πάρα πολύ, έχω σπουδάσει, έχω κάνει και κλασικές σπουδές, αλλά βέβαια και η μεγάλη μου αγάπη, η αστρολογία, η αριθμολογία και τα ταρό βέβαια, που δείχνουν ότι ξέρεις κάτι, υπερασπίζει καμιά φορά, αλλά λες ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω σπουδάσει, εσύ δεν το ξέρεις. Και πολύ εύκολα έρχονται όλοι και λένε, α, δεν ισχύει, α, δεν κάνει, χωρίς να έχουν εντρυφήσει, χωρίς να έχουν μπει. Αυτό βέβαια σημαίνει και σε όλες τις καταστάσεις και σημαίνει και σε εσάς και στη δική σας μάλλον κατάσταση. Να υπερασπίζεστε πράγματα και να σας κοιτάνε μετά σαν παράξενους και λένε τι λέει τώρα αυτή αυτός εδώ πέρα. Τι το υπερασπίζεις. Οποιοδήποτε και να είναι αυτό. Πάνω σε χάρη εγώ τον αγαπάω ή εγώ την αγαπάω ή εγώ θέλω να είμαι μαζί του ή μαζί της. Ή εγώ θέλω μια επανασύνδεση ή εγώ θέλω να κυνηγήσω αυτή τη δουλειά και να σε κοιτάνε και να σου λένε μα καλά αφού δεν έχεις ελπίδες. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν πιστεύεις εσύ ότι έχεις ελπίδες, το κυνηγάς και το υπερασπίζεσαι. Και αυτό είναι μέρος της ζωής, είναι μάθημα. Η επόμενη κάρτα είναι εδώ. Ναι, βέβαια, βγαίνει ο διάβολος. Λοιπόν, ο διάβολος σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ο διάβολος σημαίνει γενικότερα τα εμπόδια που συναντάμε στη ζωή μας, σημαίνει καρμικές σχέσεις, δυσκολίες στις σχέσεις, μάλλον σημαίνει καρμικές σχέσεις οι οποίες όμως είναι έντονες, είναι δύσκολες και πρέπει να ξεπεράσεις τα εμπόδια για να στρώσουν. Σημαίνει επίσης κόλλημα λίγο με την ύλη, δηλαδή ότι τα οικονομικά, η φήμη, η δόξα, να αποκτήσω, να κάνω. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα, να σας το πω, ένα υγιές, μια υγιής φιλοδοξία, εδώ έχουμε μια πιο αρρωστημένη φιλοδοξία. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μπει αρκετή λογική στο τι θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας και αν μπορούμε να το πετύχουμε. Ιδιαίτερες καταστάσεις, περίεργες καταστάσεις στις σχέσεις εννοώ, καρμικές καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα αισθηματικά. Ο διάβολος όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Έχει μια θετικότητα ο διάβολος μέσα, θα σας πω ότι. Σημαίνει αντοχή.
είναι ο εγώ καιρός και σαν ζώδιο εγώ καιρός, οι εγώ καιροί είναι από τα ζώδια τα οποία η ψυχή τους είναι, έχουν τεράστια αντοχή. Μπορεί να περιμένουν χρόνια, αλλά θα το πετύχουν. Μπορεί να περιμένουν μία, να δώσουν μία απάντηση, ας το πούμε, στον αντίζηλο, στον ανταγωνιστή, οτιδήποτε, να περάσουν χρόνια κι όμως μετά να τη δώσουν την απάντηση. Αλλά έχουν τεράστια, τεράστια, είτε άντρας είτε γυναίκα, τεράστια ψυχικά αποθέματα. Αλλά εδώ όμως λέει και το άλλο, προσοχή, μήπως η αξία σου γίνει με πονηρό τρόπο. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Στο επόμενο είναι μια άλλη κάρτα, να είναι η μιζέρια. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές οι εγώκεροι, μάλλον, είναι πολλές φορές ότι σε αυτό το deck φαίνεται ότι και τα ζώδια του νερού, αλλά και τα ζώδια της γης, μιζεριάζουν. Αχ, δεν έχω, δεν έχω κίνο, δεν έχω τ' άλλο, ενώ έχουν τα πάντα. Όμως εδώ είναι μια διπλή, εδώ το νόημα είναι διπλό, σημαίνει ότι φεύγω από τη μιζέρια. Μάλλον είναι η δυνατότητά μου να φύγω από τη μιζέρια και να φύγω από εκεί όπου δεν με αγαπάνε. Προσέξτε, το ξαναλέω. Φεύγω από εκεί που δεν με αγαπάνε, φεύγω από εκεί που δεν με αποδέχονται. Φεύγω από εκεί που δεν γίνομαι αποδεκτός. Και έτσι ακριβώς είναι. Και έτσι ακριβώς και εγώ έτσι συμπεριφέρομαι εκεί. Δηλαδή δεν χαρίζω κάστρα να σας το πω έτσι, θα είμαι ευγενικός πάντα, θα είμαι πάρα πολύ καλός, πολύ ευγενικός, πολύ έτσι ανεκτικός, αλλά τελικά κόβω και φεύγω, κόβω λόρους καρμικούς από εκεί που δεν με θέλουν. Τι να κάνω, έτσι είναι, δεν μπορώ να αρέσω σε όλους, όπως με αυτά που λέω, με το κανάλι μου, εγώ όπως είμαι κτλ. Έτσι μπορεί να συμβαίνει και με εσάς, να το έχετε υπόψη σας, να μάθετε να φεύγετε, δεν είναι κακό. Στην ουσία φεύγετε από κάτι μίζερο, πολύ καλό. Στη συνέχεια, εδώ πέρα έχουμε μάλιστα τον Ερημίτη. Είναι μια ιδιαίτερη κάρτα και έχει να κάνει με τη δική σας την εσωτερική βαθύτητα, αγαπημένοι μου φίλοι φίλες. Έχει να κάνει με την ψυχή σας. Δείχνει ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την εξέλιξη της ψυχής τους. Είστε άνθρωποι οι οποίοι είστε φιλοσοφημένοι, έξυπνοι, με φράδια, με δυνατότητα. Έχετε περάσει πολύ μοναξιά, έχετε περάσει πολλές δυσκολίες και δεν είναι τυχαίο που βγήκατε μετά από αυτό, έτσι. Γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δείχνει όμως τη λάμψη της ψυχής σας. Η ψυχή σας πραγματικά μέσα λάμπει, έχει ένα φως, έχει ένα ιδιαίτερο φως. Αυτό δεν πρέπει να σβήσει. Ξέρετε, αυτή η λάμψη δεν είναι, να σας το πω έτσι, δεν είναι η λάμψη. Εδώ είναι ένα μικρό φωτάκι. Η ψυχή ακριβώς έτσι είναι. Η ψυχή δεν αναζητά, να σας το πω έτσι, τη δόξα, τη φήμη. Αυτά είναι λίγο και του μυαλού. Η ψυχή ζητά να λάμψει μέσα από εμπειρίες, μέσα από αγάπη, μέσα από όμορφα πράγματα, όμορφες καταστάσεις, μέσα από συναντήσεις με ανθρώπους. Τότε γεμίζει η ψυχή. Πολύ καλή κάρτα. Για να δούμε αυτή εδώ πέρα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια άλλη κάρτα που είναι το 3. Λοιπόν, εδώ είναι το 3 μπαστούνι. Σχέδια. Σχέδια, δύναμη, επικοινωνία, γιατί αυτό σημαίνει και επικοινωνία. Το γεράκι σημαίνει διέστηση, ένστικτο, δυνατή επικοινωνία. Μια πολύ ισχυρή κάρτα. Σχέδια για το μέλλον. Έχω τη δύναμη να κάνω σχέδια για το μέλλον. Λοιπόν, και μείνανε. Λοιπόν, ναι, μείνανε τώρα δύο κάρτες. Αυτή και αυτή. Δεν θα ανοίξω την τελευταία, θα ανοίξω αυτή εδώ πέρα. Και είναι ο τρελός. Νάτος ο τρελός μας. Εδώ λοιπόν αυτές οι κάρτες, ό,τι είπαμε, το παρελθόν. Δηλαδή τα σχέδια. Είστε ένα χώριο στη θλίψη, παρόλα αυτά όμως βάλαμε το σπόρο, βάλατε το σπόρο, το πετώ, με λίγο-λίγο, με πολύ υπομονή. Η ψυχή, πολύ δυνατή η ψυχή, πολύ λάμψη αυτή η ψυχή, φαίνει πολύ δύναμη, πολύ φως. Να τους και ο ήλιος εδώ που ακολουθεί την ψυχή, αυτή η ψυχή, η δική σας η ψυχή είναι πολύ δυνατή, πολύ μαγνητική. Ναι, σας περνάνε για τρελούς καμιά φορά. Μπορεί να χρειαστεί να υπερασπιστείτε το δίκιο σας ή να σας αδικήσουν από εκεί που το περιμένετε, αλλά τα καταφέρνετε όμως. Έχετε ένα ταλέντο να φύγετε από τη μιζέρια με την αξία σας, με την επιμονή, αλλά και τη δύναμη και την ηθικότητα, γιατί εδώ σημαίνει και ηθική. Δεν παγιδεύω τους άλλους για να πετύχω. Εδώ σημαίνει οικογένεια, σταθερότητα, να βάλω στόχους και μπορώ να τους πετύχω. Έστικτο, δύναμη, μια όμορφη αποστολή σας περιμένει, η οποία έρχεται να ξεδιπλωθεί εδώ. Και τι έχουμε. Μια βασίλισσα δυνατή. Ο ευαίσθητος υπότης με τη δυνατή βασίλισσα. Γιατί εδώ είναι το τελειωτικό κομμάτι, ας το πούμε. Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια βασίλισσα. Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος δικός σας. Ελάτε να τη δούμε λίγο, διότι είναι η λύση σε όλο το θέμα εδώ.
αέρας, ζώδιο του αέρα. Από πίσω είναι ζυγή, δίδυμη, υδροχόη. Δείτε τη λιγάκι, είναι περίεργη, βάζει το πόδι της στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη διέστηση. Επίσης δείχνει πίσω, εδώ δείχνει σαν σύννεφα, εδώ είναι τα σύννεφα. Μια σαν καταράκτης, αλλά είναι τα σύννεφα τα οποία πέφτουν κάτω στη γη. Είναι οι σκέψεις. Εδώ αυτή η βασίλισσα είναι πολύ δυνατή. Κρατάει ένα κρασί, δείτε το, ένα ποτήρι σαν κρασί είναι. Πολύ σίγουρη. Και δείχνει τις βοήθειες. Εδώ δείχνει πρόσωπο, βοήθειες μέσα από άλλους ανθρώπους, μέσα από άλλες καταστάσεις. Οπότε τώρα βέβαια, αυτή είναι μια δυναμική γυναίκα, η οποία είναι κλειδί, είναι πρόσωπο κλειδί. Είναι εκεί ως βοήθεια, είναι εκεί ως απόφαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια γυναίκα στη ζωή σας, σημαίνει απόφαση. Σημαίνει έχω ιδέες, σημαίνει έχω αποφασιστικότητα, σημαίνει δεν μασάω, έχω σιγουριά, έχω αυτοπεποίθηση, ξέρω τι θα κάνω, έχω διέστηση, έχω ιδέες, κατεβάζω ιδέες. Σημαίνει επίσης ότι οι σκέψεις μου είναι πάρα πολύ γρήγορες. Επειδή τώρα είναι του αέρα, αυτό σημαίνει τώρα, να το πούμε έτσι λίγο χρονικά, γενικότερα σαν χρόνος η βασίλισσα ξυφών σημαίνει ότι παίρνει αποφάσεις πολύ γρήγορα, δηλαδή ο χρόνος δεν είναι δηλαδή μέσα στις επόμενες 1 με 3 ημέρες. Όμως το deck από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σημαίνει ότι σε επίπεδο χρόνου, για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι ο χρόνος, θα κάνουμε το εξής. Για πόσο ισχύει δηλαδή το συγκεκριμένο deck. Μάλιστα, είναι ο αριθμός 9. Ο αριθμός 9 λοιπόν, θα έλεγα, δεν είναι 9 μήνες με τίποτα, θα έλεγα ότι είναι μέχρι 9 εβδομάδες το πολύ. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει πάλι ο Ερημίτης που επηρεάζεται, είναι και ο Αρχάγγελος Ραζίλ από εδώ πίσω. Χρειάζεται μια ηρεμία, ανακάλυψη αυτού, μια αυτογνωσία, το αφήνω εδώ πέρα. 9 εβδομάδες περίπου είναι οι 9 εβδομάδες, είναι 2 μήνες και τόσο περίπου, ναι. 2 μήνες και κάτι, να το πούμε έτσι. Το συγκεκριμένο ρίξιμο. Οπότε εδώ είναι το μέλλον. Το μέλλον περνάει μέσα από διάφορες διαδικασίες, μέσα από αυξομοιώσεις, δηλαδή δυσκολία, άνοδος, δυσκολία, άνοδος, άνοδος, άνοδος. Και έχουμε λοιπόν αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό ήταν και για το τρίτο μας deck. Το αφήνω για λίγο και πάμε για το επόμενο και τελευταίο deck. Λοιπόν, για όσους επέλεξαν τώρα το τελευταίο τέταρτο deck, τον τελευταίο τέταρτο τρελό, τον τελευταίο τρελό δηλαδή, ο οποίος, για να δω κάτι, γιατί κάτι είδα εδώ μισό λεπτό, συγγνώμη το κάνω έτσι, νόμιζα ότι είχαν από τα εντάξει. Λοιπόν, και να πάμε τώρα να επιλέξουμε και εδώ, τέταρτος τρελός, να επιλέξουμε τις κάρτες μας. 12 κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Με αυτό το πολύ όμορφο deck, bianco nero λοιπόν, ασπρόμαυρες, αλλά πάρα πολύ παραστατικές, πάρα πολύ γραφικές, πάρα πολύ έντονες. Δείτε εδώ τον τρελό, δείτε τον. Αχ, και δεν βγαίνει κιόλας. Δείτε τον εδώ, το φέρω κοντά, καλά zoom απίστευτο. Απίστευτες εικόνες. Δείτε τον εδώ πέρα, πόσο διαφορετικός είναι αυτός ο τρελός, έτσι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω τις 12 καρτούλες μου. Τις ανακάτεψα λιγάκι. Έρχεται και ο τρελός, μπαίνει μέσα. Και πάμε να ανακατέψουμε και να δούμε τα μηνύματα. Λέω πάλι. Βάζετε οποιοδήποτε θέμα έχετε στο μυαλό σας, σας απασχολεί, προσπαθήστε μέσα από το δικό σας τρόπο, μέσα από μια κατάσταση να φέρετε αυτή τη σκέψη στην καρδιά σας. Παίζει ρόλο αυτό που σας λέω, κάντε το, αν μπορείτε κάντε το. Φέρετε τη σκέψη πραγματικά στην καρδιά σας. Υπάρχει λόγος, δεν το ζητάω έτσι λοιπόν. Και πάμε να δούμε τώρα εδώ. Για να δούμε. Για να ξεκινήσουμε ένα λεπτό. Εδώ πέρα η πρώτη κάρτα. Η δεύτερη. Η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, ας τις φέρω λίγο πιο εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ας βάλω άλλη μία 7 εδώ πέρα, χωράει 8, 9, 10, 11, 12 και η 13. Ωραία, πολύ ωραία. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε. Ας πάω τυχαία εδώ. Τι έχει να μας πει? Α, μάλιστα. Έχουμε το 2 πεντάκτινο. Ναι, οκ. Okay. Ισορροπώ, τα καταφέρνω. Μπορεί να είναι και επιτυχία, επαγγελματική επιτυχία. Όμως δείχνει και ότι κάπου δεν έχω αποφασίσει λίγο κάποια πράγματα. Θέλω δηλαδή να ζυγίσω τις καταστάσεις και μετά να αποφασίσω. Σε αυτό το οποίο σας απασχολεί, έτσι. Η επόμενη κάρτα είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι κάρμα, σημαίνει δυσκολίες, σημαίνει τα εμπόδια, σημαίνει εμπλοκές, σημαίνει δίνω πολύ ενέργεια στην ύλη και μόνο, με αποτέλεσμα να με αποσπούν τα υπόλοιπα πράγματα, δεν είναι τυχαίο που βγήκε εδώ πεντάκτινο, που σημαίνει προσπαθώ να τα καταφέρω στα οικονομικά, ανθρώπινο είναι και σκέφτεστε διάφορους τρόπους, φροντίστε να είναι ηθικοί αυτοί οι τρόποι για να το πετύχετε και γενικότερα σημαίνει και την καρμικότητα στα ζευγάρια, η οποία όμως δένονται με καρμικές, γιατί αυτές είναι καρμικές αλυσίδες, αλλά δεν είναι καλές. Δηλαδή η σχέση σας περνάει μέσα από σκαμπανεβάσματα. Είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι, μπορεί να έχετε ένα, αυτό που λέμε, έναν, είτε επαγγελματική. Μπορεί να έχετε έναν προϊστάμενο, το πούμε, ένα συνεργάτη διάβολο που λένε. Να είναι κακός άνθρωπος ή να σας βάζει εμπόδια. Ή μπορεί οι σχέσεις σας να είναι πολύ προβληματικοί. Θα το δείτε εσείς. Η επόμενη κάρτα είναι όμως έχετε και δύναμη. Ναι, μεν βγαίνουν αυτά εδώ πέρα, αλλά λέει, κάτσε, περίμενε. Κοιτάξτε τι όμορφη κάρτα που είναι αυτή. Πόσο όμορφα πράγματα εδώ. Έχετε δύναμη να το ξεπεράσετε. Και το δεν ξέρω, όχι το αρνητικό, εσείς μπορείτε να το κάνετε ναι. Μέσα από τη δύναμή σας. Μέσα από την εσωτερική δύναμη. Και αυτό δείχνει τη δύναμη της ψυχής, γιατί αυτή είναι και μια κάρτα ψυχής επίσης. Η επόμενη εδώ δίπλα, για να τη δούμε, ναι, είναι και στεναχώρια εδώ. Ναι, μεν σας έρχονται, μπορεί να σας έρχονται πράγματα ή να θέλουν να σας βοηθήσουν ή αν θέλετε από μηχανής Θεός που λένε ή το χέρι του Θεού, αλλά εσείς κοιτάτε αλλού. Δηλαδή, σαν να μην το, είναι πολλές φορές αναπτύσσουμε, επειδή πληγωνόμαστε, αναπτύσσουμε καμιά φορά μια συμπεριφορά λίγο περίεργη, του στυλ, α, δεν θα συμβεί, δεν γίνεται, δεν θέλω, δεν θα γίνει ποτέ, δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Ναι, δεν είναι έτσι. Αν αλλάξετε τον τρόπο σκέψης και γίνει πιο ισχυρή η σκέψη σας, γίνει πιο θετική και αυτό όχι μόνο σκέψη αλλά και κάτω στην καρδιά πάει, τότε αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα εδώ. Αυτό είναι μια, και αυτή μπορεί να γίνει και καλή κάρτα. Είναι αρνητική αλλά γίνει και, μπορεί να γίνει και καλή κάρτα. Δείχνει το δυναμικό. Έχουμε έναν βασιλιά τώρα εδώ, ο οποίος είναι ο βασιλιάς Ξυφών. Αραχτός φαίνεται εδώ πέρα, που σημαίνει δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι για εσάς, μπορεί να ανήκει σε ζώδια του αέρα και να είναι κάποιος δικός σας άνθρωπος που σας ενδιαφέρει. Είναι εκεί όμως για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε. Εδώ σημαίνει επίσης και το αξίωμα, μπορεί να είναι ο τίτλος, ένας άνθρωπος που έχει ένα τίτλο εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει μια δυναμική, μια δύναμη δική του, μπορεί να είναι ένας δικηγόρος, μπορεί να είναι ένα δικαστήριο, οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάτι σας απασχολεί εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ τώρα. Εδώ είναι τόσο τρελός. Βγήκε στη δεύτερη κάρτα, στη δεύτερη κάρτα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Ο τρελός εδώ για εσάς, για το τέταρτο deck, έχετε να περάσετε, λέει εδώ, ότι έχετε να, γι' αυτό είναι ιδιαίτερος, έχετε να περάσετε μέσα από πολλές διαδικασίες, μέσα από πολλά πράγματα, αλλά και εμπειρίες. Το παρελθόν σας είναι αυτό εδώ πέρα. Ένας υπότης πεντάκτινο. Ναι, ένας άλλος ρυθμός, ίσως ένας πιο αργός ρυθμός, ένας ρυθμός με μια αποστολή, η οποία θα τη φέρω εις πέρας, αλλά θα τον κάνω στο δικό μου χρόνο, και φαίνεται ότι ο χρόνος κάπου σαν να έχει λίγο σταματήσει, γιατί αυτός είναι στάσιμος. Εδώ λοιπόν ο τρελός έρχεται και λέει, άκου να δεις μεγάλε, να το πούμε λίγο έτσι, τέρμα στασιμότητα. Άστα αυτά που ήξερες. Άστα αυτά που ήξερες. Τελειώνουμε, καλό, έκανες ό,τι έκανες, πολύ καλό, αλλά ετοιμάσου τώρα για άλλες διαδρομές. Και θα τα ανοίξω όλα λοιπόν. Εδώ έχουμε η ευτυχία, η χαρά, η φιλία, οι φιλίες και ο ερωτισμός θα έλεγα. Εδώ επίσης έχουμε το φεγγάρι, τη σελήνη, φεγγάρι. Επιμένω και το λέω φεγγάρι εγώ. Τόσο. Λοιπόν, η σελήνη, ανασφάλειες και φόβοι βγαίνουν εδώ πέρα. Βέβαια σημαίνει και το ένστικτο, σημαίνει και τα συναισθήματα, τα οποία μπορεί να είχατε γι' αυτόν εδώ πέρα.
Εδώ θα έλεγα ότι μήπως προσπαθήσατε, απλά λέω μια ανάλυση, μήπως προσπαθήσατε να εξορροπήσετε μια σχέση η οποία υπήρχε τρίτο πρόσωπο και είχατε εμπλακεί κι εσείς με κάποιο τρόπο για την αγάπη αυτού εδώ πέρα του άντρα, ο οποίος το διασκέδαζε. Δηλαδή έβλεπε αυτές τις τρεις γυναίκες, ας το πούμε, να τον διεκδικούνε και εκείνος το διασκέδαζε γιατί αισθανόταν πολύ μάτσο. Μπορεί να είναι και αυτό. Αν δεν είναι αυτό, τότε σημαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, τότε αυτό σημαίνει προσπαθείτε επαγγελματικά να εξισορροπήσετε, να βρείτε τη χαρά μέσα στο χώρο εργασίας. Υπάρχει ένας προϊστάμενος σε μεγάλη θέση, υπάρχουν κρυφά πράγματα και μηνύματα τα οποία κρύβει και βεβαίως εδώ λέει ότι, κοίταξε να δεις, είναι δική σου απόφαση τι θες να κάνεις. Θες να μείνεις ή θες να φύγεις. Από σένα εξαρτάται. Θέλετε σε σχέσεις, θέλετε σε επανασύνδεση, θέλετε σε επαγγελματικά, θέλετε σε κατάσταση. Από σένα εξαρτάται. Αν δεν σε αγαπάνε, φεύγεις. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος, ικανοποιημένη εκεί που είσαι, πρέπει να φύγεις. Το βάζω εδώ, το καταθέτω σαν μήνυμα για να το δούμε όλο μαζί μετά. Βέβαια, ναι, είναι και το πλήγωμα εδώ. Έχετε πληγωθεί. Εσείς λοιπόν έχετε περάσει δύσκολα σε όλα τα κομμάτια. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγει αυτό το 3, δεν είναι τυχαίο που έχει βγει αυτό το 3. Μπορεί να δείχνει ότι ήσασταν εσείς το τρίτο πρόσωπο, είχατε εμπλέξει, βρέθηκε ένα άλλο τρίτο πρόσωπο. Θέλετε είστε επαγγελματικοί, υπήρχε κάποιο άλλο που προτιμήσαν κάποιον άλλον αντί για εσάς. Οτιδήποτε συνεργασία. Έχετε πληγωθεί, έχετε κουραστεί. Όμως λέει, γι' αυτό θα βρεις τη δύναμή σου. Γι' αυτό πρέπει να βρεις τη δύναμή σου. Και πού πηγαίνεις λοιπόν, πηγαίνεις, να τι πάλι εδώ πέρα, μια άλλη, λέω πάλι γιατί ήταν και πριν η Βασίλισσα Ξυφών. Εδώ, δυνατή, δεν μασάει, μαγνητική, πολύ όμορφη, πολύ μαγνητική εννοώ δηλαδή ότι μπορεί και μαγνητίζει, αλλά αποφασιστική. Αποφασιστική και λέει όχι εκεί που πρέπει. Εδώ του λέει όχι. Αν υπάρχει κάτι εμπλοκή στα συναισθηματικά, εδώ λέει μεγάλε όχι. Ευχαριστώ πολύ. Bye bye. Δυνατή, αποφασιστική, αποφασισμένη να προχωρήσει στη ζωή της και να πάρει αποφάσεις. Εντάξει. Εδώ βέβαια εννοείται εδώ ότι κάνει αυτό που λένε ότι δεν μασάει, δεν φοβάται το διάβολο, δεν φοβάται τα εμπόδια. Κοιτάξτε, λέει, τι ενός είσαι εσύ, λέει. Να το πούμε έτσι να χανά. Ποιος είσαι εσύ, λέει. Τι έρχεσαι και μου λες τώρα, δεν κατάλαβα ποιος είσαι. Αυτή τη δύναμη έχει. Θα μου πεις εσύ, ναι, μου δείχνεις αυτό εδώ, γιατί αυτός δείχνει κάποια σύμβολα. Εδώ δεν είναι και όμορφος, εντάξει, είναι περίεργος. Και έρχεται αυτή, λέει, όχι, δεν κατάλαβες, λέει. Θα σε προσπεράσω, θα τα καταφέρω. Ναι, είναι να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Να περιμένετε βοήθειες, αλλά μην αναπτύξετε μια λογική ή ναι, μια λογική του στυλ δεν θα σε εμένα, μια ητοπάθεια δηλαδή, δεν γίνεται, δεν γίνονται αυτά, δεν κάνουμε, έχει κλείσει, δεν έχω τύχει, δεν, γιατί δεν γίνεται. Και να πάμε και στο επόμενο, το οποίο ναι, χρειάζεται και ξεκούραση. Εδώ είναι ο πολεμιστής, πολέμησε, ξεκουράζεται και μετά είναι πάλι έτοιμος να σηκωθεί για να πάει να πολεμήσει. Είναι η στιγμή επίσης εδώ η οποία λέει ότι εγώ χρειάζομαι το χρόνο μου τώρα αυτή τη στιγμή να ξεκουραστώ για να προχωρήσω. Τώρα εδώ είναι το 4, εγώ θα βάζα τις 4 επόμενες εβδομάδες περίπου. Δηλαδή είναι Οκτώβριος και λίγο Νοέμβριος ας το πούμε. Εντάξει. Λοιπόν για σας. Αλλά όμως εδώ δείχνει πάρα πολλές εμπειρίες. Κοιτάξτε πόσες εμπειρίες, πόσες επιλογές, πόσες δυναμικές. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε δηλαδή ένα, θα σας πω, ένα, δύο. Έχουμε δύο, δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Έχουμε επίσης δύο, ίσως. Έχουμε ένα, δύο, δύο, ναι. Και έχουμε επίσης ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, πέντε, όχι. Μέσα από πολλές εναλλαγές, δηλαδή στη ζωή, μπορεί να χρειαστεί να μην αποφασίσουμε αμέσως. Στη ζωή μπορεί να χρειαστεί να πούμε και ένα ίσως. Θα το δω. Στη ζωή θα χρειαστεί να πούμε ένα ναι. Στη ζωή θα χρειαστεί να πούμε και όχι όμως. Και να πείτε και πολλά όχι, να βάλετε τα όρια σας. Αν μπορέσετε, γιατί εδώ τώρα απαντάει ο τρελός ότι και θα τα ισορροπήσεις και θα δεις τι σε έχει πειράξει και τι έχει γίνει με τα πρόσωπα και θα πεις το όχι σε αυτόν εδώ πέρα και θα δεις τους φόβους σου και θα φύγεις από εκεί που πρέπει να φύγεις και θα δεις τι σε πλήγωσε και θα βρεις τη δύναμή σου και θα αποφασίσεις και θα κάνεις πέρα όλα τα εμπόδια και θα δεχτείς βοήθειες από εκεί που το περιμένεις και θα ξεκουραστείς. Αυτό είναι το όλο κομμάτι το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή και έχει να μας πει πράγματα. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν πολύ ωραίο ρίξιμο. Το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα
να επανέλθουμε και να σας πω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Αυτοί λοιπόν ήταν οι 4 τρελοί μας. Ελπίζω να σας δώσαν απαντήσεις, να δώσαν σε όλους, εμένα μου δώσαν εν πάση περιπτώσει για το δικό μου θέμα, να δώσαν σε όλους εσάς έτσι έμπνευση, απαντήσεις, πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία σας. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι μου και σου άρεσε αυτό που είδες, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθεις στην παρέα μας, κάνε μια εγγραφή γιατί δυναμώνει έτσι το κανάλι, μπορώ να κάνω και εγώ περισσότερα πράγματα. Όπως βλέπεις είναι χωρίς διαφημίσεις για να υπάρχει μια άνετη έτσι προβολή. Πρέπει να δυναμώνει το κανάλι, να μεγαλώσει εκεί η παρέα. Κάνε και ένα like, κάντε και ένα like σας παρακαλώ, διότι βοηθάτε έτσι το κανάλι. Αυτός είναι ένας τρόπος του ευχαριστώ, δηλαδή τα παλαμάκια στον καλλιτέχνη που λένε, το χειροκρότημα να το πω έτσι στον καλλιτέχνη. Οπότε κάντε μια εγγραφή, κάντε τα likes, να σας ευχαριστήσω όλους και τους παλιούς και τους καινούριους συνδρομητές. Γράψτε από κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε. Γράψτε από κάτω σκέψεις, προβληματισμούς, αν ήταν ιδιαίτερο το ρίξιμο, αν ήταν κάτι το οποίο σας έδωσε έμπνευση, θα χαρώ πάρα πολύ. Απαντάω στα σχόλια όπως βλέπετε γενικότερα. Λοιπόν, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάρα πολύ σύντομα με καινούρια όμορφα πράγματα μέσα λοιπόν από αυτό το κανάλι και να σας ευχαριστήσω και βέβαια εννοείται μην χάσετε και τις ευκαιρίες να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο στα links που βάζω εδώ πέρα και να τα δείτε και να τα παρακολουθήσετε που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ πολύ, να περνάτε καλά, να έχετε πολύ τύχη, σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.